Να σας ρωτήσουμε γιατί είχατε δεμένη την κοπέλα αφού λέτε ότι είχατε σχέση μαζί της. Αυτό ήταν το φετίχ της. Θα έκανα κάτι χωρίς τη θέληση κάποια κοπέλα. Σε λίγες ώρες ο 52χρονος δράστης θα βρεθεί αντιμέτωπος με 3 κακουργήματα. Αρπαγή, βιασμός κατ' εξακολούθηση, παραβίαση απορρίτου, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση. Ως έναν άνθρωπο που εκμεταλλευόταν την δίθεν αναπηρία του κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες της υπόγειας γερσονιέρας του, ενώ προσθέτουν πως πριν από 3 μήνες ήταν έτοιμος να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με μια αλλοδαπή 22 ετών. Είναι ένα δύστροπο άτομο, εριστικό, ξερόλα, έκανε τον ξερόλα, καλυπτόταν πίσω από νόμους, ότι έχει νομική προστασία. Και επειδή είμαι τυφλός δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα είμαι, και έκανε... Κανένας εισαγγελέας δεν θα μπορέσει να σας δώσει δίκαιο, γιατί του είπαμε ότι θα του κάνουμε έξωση να φύγει. Και λέει δεν θα βρείτε δίκαιο γιατί είμαι αμαία. Πριν 2 μήνες, 3, είχε μία κοπέλα που του καθάριζε, δεν ξέρω αν ήταν που του καθάριζε, η οποία ήθελε να κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Η γυναίκα μου του λέει, Τάκη, του λέει σε 52 χρονών. Πώς θα πάρεις, του λέει, μία κοπέλα σε αυτήν την ηλικία 22 χρονών που είναι παιδί σου. Μην κάνεις, δεν βρεις μία... γυναίκα της ηλικίας σου. Όσο γίνεται γνωστή η αρρωστημένη βιαιότητα με την οποία κακοποίησε το 20χρονο θύμα του, τόσο εξοργίζονται με τον πρώην γείτονά τους οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι για κρέμασμα αυτός, δεν είναι για τίποτα άλλο. Και εμείς έχουμε παιδιά, γόνια έχουμε. Τι έκανα, αμαία ημέρα παιδιά, 95% του πρώτου. Έχετε συνειδητοποιήσει την πράξη σας. Δούλευε στο Δήμο κάποτε αυτό. Και στο Δήμο εδώ. Δήμο εδώ, ναι. Ο θείος του δούλευε. Πώς δούλευε αφού ήταν σε κατάσταση. Δεν ήταν κατάσταση, τι ήταν τώρα. Τίποτα δεν ήταν. Δεν είχε προβλήματα, δεν αντιμετώπισε προβλήματα με την όραση. Ελαφρώς. Δεν μου φαινόταν για τυφλός. Δηλαδή, σαν να προσπαθούσε να κοροϊδέψει. Δεν σας έδωσε την εικόνα ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν βλέπει. Όχι, όχι. Από την οικογένεια του δράστη, κανένα συγγενής δεν δείχνει προθυμία να υπερασπιστεί τον 52χρονο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, παρακαλώ. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο. Είπαμε γεια σας, καλή σας μέρα. Είστε η κυρία. Είπαμε γεια σας, καλή σας μέρα. Ελληνικά μιλάτε. Την ίδια ώρα οι θεράποντες γιατροί της 20χρονης δίνουν μάχη για να επουλώσουν όχι μόνο τα σωματικά τραύματα της νεαρής κοπέλας, που στο πρόσωπο είναι πιο σοβαρά, όσο και το μετατραυματικό της σοκ. Η ίδια ακόμη δεν έχει ανακτήσει τη μνήμη της και το μόνο που μπόρεσε να πει ήταν... Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Έχανα συνέχεια τις αισθήσεις μου. Κάθε φορά που συνερχόμουν με χτυπούσε στο πρόσωπο και μετά κοιμόμουν πάλι. Κάτω από άκρα μυστικότητα και καθεστώς προστασίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο εδώ στο Τζάνιο νοσοκομείο η άτυχη 20χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τις περισσότερες ώρες της ημέρας οι γιατροί την έχουν ναρκωμένη, καθώς έχει υποστεί ισχυρό νευρικό κλονισμό. Δεμένη πιστάγκωνα, με η μάντα περασμένο στη μέση της με ειδικές προσαρμογές στο πίσω μέρος, μισόγυμνη, χωρίς εσώρουχα, σε ημίδιπλο μεταλλικό κρεβάτι, σε υπνοδωμάτιο, φημωμένη, με μονοτική ταινία, με τα κάτω άκρα δεμένα από τον αστράγαλο με η μάντα το καθένα, δεμένο στο μεταλλικό πλαίσιο του προσκέφαλου του κρεβατιού και με τα μάτια καλυμμένα με μαύρη μάσκα. Ήταν εξαιρετικά κακοποιημένη, με αιματώματα στο πρόσωπο και σημάδια από τα δεσμά και τη μεγάλη χρονική διάρκεια που ήταν στην κατάσταση αυτή. Υπό ψυχολογική στήριξη βρίσκονται και οι γονείς της 20χρονης που μέσα σε λίγα 24ωρα ήρθαν τόσο κοντά στην απόλυτη καταστροφή του παιδιού τους. Έχουν συνειδητοποιήσει πως αν δεν τους είχε δώσει τα στοιχεία του εργοδότη της κόρη τους και αν οι ίδιοι δεν είχαν αντιδράσει έγκαιρα, είναι βέβαιο πως αυτή τη στιγμή ίσως να μην ζούσε το παιδί τους.